δυνατός, δυνατός. Υπάρχει αυτό το μότο στο Hood, γενικά και στην Κυψέλη, Αμπελόκηπη, Πατήσια. Δεν μπορείς να τα καταφέρεις έξω από εκεί, ξέρεις. Από τη στιγμή που γεννιέσαι εκεί πέρα, σου λένε ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Έχουν το ρυθμό μέσα τους. Θα ήθελα πάρα πολύ κάποιες φορές να μπορούσα να δω τα πράγματα μέσα από τα μάτια και την οπτική των παιδιών. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα, ειδικά στο μουσικό κομμάτι. Σαν έχω ψυχή δυνατή! Εδώ δίνουμε skills, δίνουμε lifestyle, ναι. Γιατί άμα μπορούν να το κάνουν αυτοί, εμείς είμαστε αυτό, καταλαβες. Αυτό δεν χρειάζεται καν να το πιέσουμε. Εμείς είμαστε αυτό. Το ντύσιμό μας, το στυλ μας, το πώς περπατάμε, είμαστε αυτό, καταλαβες. Αυτοί κάνουν hip hop, εμείς ζούμε hip hop. Αυτοί να είμαστε εδώ, ρε! Κυψελάρα. Κυψελάρα, παιδιά. Κυψελάρα είναι το μέλλον. Για πάμε να κάνω μπαξ. Φορώθηκαμε ένα τραγούδι της Μέκα με φύτο τα μπέιμ. Ή έτσι γουστάρει το κέφι, γιατί δεν γουστάρει ο κέφι. Στόμα και με είναι βολικά, να ψαρέσει ξύνη κοπελιά. Της αρέσει, είμαι σοκολατής, είναι τρώω σαν να είναι γλυκά. Όλα τα ρέα φορώθηκα, πάλι ρίξα τη σηκώθηκα. Τη στιγμή χάσω αγχώθηκα, πως και δεν πήρα ταυτότητα. Το εξωτερικό έχω στην αυλία, πάει από τίτσα με μια βαλίτσα. Ξένα που είμαι εδώ είναι κρύα, μ' αφού το χαμόγελο της Μοναλίσσα. Κρουασάν, ήρθε ο σκύλος να πάρει καθαρή και κρέτα. Με Γαλλία και με τα σελίσσα. Κρουασάν είπες, μαλά. Μαζευτήκαμε το καλοκαίρι, ξεκινώντας το Destiny Studios με τη συνένεση του Μους, να κάνουμε αρχικά κάποια golden session. Εμείς με τον Καρύμ, ωστόσο, είχαμε ένα project που είχε παγώσει κατά καιρούς. Το 2017 είχαμε ξεκινήσει, πάλι τέτοιες μέρες ήταν, είχαμε βγάλει τρία κομμάτια. Που αυτή τη στιγμή αυτά που έχουμε βγάλει είναι πιο δυνατά από αυτά. Όχι ότι και αυτά δεν είναι ωραία κομμάτια, απλά αυτά είναι καλύτερα κομμάτια. Γενικά γνωριζόμαστε από το δημοτικό, και έβιβε δύο χρόνια μεγαλύτερος. Ξέρεις, γενικά κάναμε φάση από παλιά, απλά δεν είχαμε ποτέ συνδέσει τους κόσμους μας, ξέρεις. 24-7, I stay on the field. Backing up, I can get used to the thrill. Need me a phantom, a crib in a hill. I'm on the mill. Them KK, I did that for real, the label be calling for real, for real. Ain't talking no numbers, it's for a good deal. 24-7, I stay on the field. Backing up, I can get used to the thrill. Need me a phantom, a crib in a hill. Your BMC want it, I might just go drill. Άντε, για μαλάκα. Το κόνσεπτ τριγνάει γύρω από το κάπα κίνημα που είχε δημιουργηθεί. Εντάξει, το παίρνω πάνω μου, ξεκινάει από εμέ και μετά αγγίζει τους 94 Squad. Από εκεί ξεκίνησε το κάπα. Κάπα Κυψέλη. Κυψέλη μετά ανοίγεται και πάει για το κέντρο. Okay. Σε αυτό το σημείο μπορεί να μπει και ο Κάρυμ, ξέρω εγώ, μέσα από τα respect. Αλλά ξεκινάει ότι είναι κίτρινο, Κυψέλη, κάπα. I'm still rapping κάτω Πατήσια. Κάτω Πατήσια, είναι ο Καρύ. Κάπα κι αυτό, ναι. Ωραία, νομίζω ότι έκατσε. Πιστεύω όλο αυτό το ρεύμα από καλλιτέχνες που έρχεται τώρα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό και καινούργιο για την Ελλάδα. Δηλαδή, θα δεις αγγλικό στίχο με ελληνικό στίχο, θα το δεις να είναι σε ένα κομμάτι και θα ακούσεις το αγγλικό verse και μετά το ελληνικό hook και δεν θα σε βγάλει εκτός mood. Θα είναι όλο αρμονικό. Γενικά όλο αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ακόμα. Έχεις ξεφύγει λίγο, ας το να φτιάξεις λίγο τα levels, λίγο φωνές, να τα ακούμε ωραία, ρε μαλάκα. Μιλάμε γενικά για το lifestyle, όχι το lifestyle, το πουτάνες, λεφτά, χρήμα. Μέσα στο compilation, δηλαδή, υπάρχουν πολλά layers που θα βρεις. Θα βρεις και αυτό που θα χτυπήσει το club και θα μιλήσεις για τις δύσκολες μέρες που περνάμε εμείς όλοι, γιατί μέσα στο compilation, ας πούμε, υπάρχει ένας Σιεραλεονέζος, Αφρικανός,
ένας Γκανέζος Αφρικανός, ένας Νιγηριανός, ένας Αλβανός. Είμαστε όλοι από διαφορετικά μέρη, αλλά περνάμε όλοι τα ίδια πράγματα, κατάλαβες. Υπάρχει αυτό το μότο στο Hood, γενικά και στην Κυψέλη, Αμπελόκηπη, Πατήσια. Δεν μπορείς να τα καταφέρεις έξω από εκεί, ξέρεις. Από τη στιγμή που γεννιέσαι εκεί πέρα, σου λένε ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Να κάνεις κάτι ίσα-ίσα για να βγάλεις την ημέρα, κατάλαβες. Και εμείς είμαστε όλα άτομα που θέλουμε να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο από αυτό που μας έβαλε το σύστημα, δηλαδή, στο πούμε να κάνουμε, να είμαστε, κατάλαβες. Αυτό πιστεύω δείχνει όλο το compilation, αυτή την ένωση από παιδιά που θα τα καταφέρουν. Αθήνα είμαστε εδώ, ρε! Αθήνα, αγαπώ την πουτάρα μου! Είσαι εδώ, ρε! Δεν μας βλέπεις, μωρί, δεν μας βλέπεις, το βούλε! Για το συγκεκριμένο δίσκο, ότι εδώ εμφανίζομαι ως Black Morris. Black Morris έτοιμος. Ρέμπριο, πού είσαι τόσο καιρό. Έχει αυτό το πιο πολύ το lifestyle. Είναι πιο κοντά στο νέο ήχο, στο νεανικό. Έχει το στυλ, έχει και η στιχομηθεία. Και το delivery είναι αλλιώς. Τώρα είναι Black Morris, Ζουλού, Κάριμ Καλόκο. Είναι Super Saiyan. Ναι. Είναι... Στο πιο είσαι ακόμα, στο 3. Είμαι στο, ναι, στο 3. Δεν είναι ακόμα. Δεν μας βλέπεις, μπορεί, δεν μας βλέπεις, το πουλα. Και αυτό τώρα, που έχουμε ξεκινήσει ανεξάρτητα, βλέπουμε ότι έχει αγγίξει και άλλα σαλόνια, ξέρω εγώ. Και εμείς θέλουμε να το πάμε και στα σαλόνια. Έχει μέλλον. Δηλαδή από το street να μπει στα σαλόνια. Όταν λέμε σαλόνια, εννοούμε ο ήχος μας να φτάσει μέχρι τη Αγιά τη Μαρίκα. Και η γιαγιά η Μαρίκα που θα δει Black Morris και Καρύμ Καλόκο να γουστάρει, γιατί αυτή θα είναι στο σαλόνι της. Ο άλλος ο Κολονακιώτης που φοβάται να περπατήσει την Πατησίων μετά τις 10.30. Που ακούει κρυφά ράπ όμως. Ακούει κρυφά ράπ όμως, και αυτός να του πούμε, ξέρεις τι, είμαστε εδώ. Βέβαια, μπορούμε να το κάνουμε. Αυτά τα σαλόνια εννοούμαστε. Το compilation είναι ιστορίες βγαλμένες μέσα από το δρόμο, ξεκάθαρα. Ό,τι λένε μέσα στα κομμάτια, πραγματικά, είναι πράγματα τα οποία έχουν βιώσει και αυτό είναι το ωραίο. Ότι μπορείς να ταυτιστείς ή εγώ, ας πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα που κάνουμε, όταν ειδικά τους ακούω να τραγουδάνε πάνω στα κομμάτια μου, γιατί βλέπω στο πρόσωπό τους την ώρα που κάνουν ηχογράφηση πόσο το ζουν αυτό το πράγμα που λένε εκείνη τη στιγμή. Ότι τους έρχεται ένα flashback και βιώνουν την όλη κατάσταση ξανά τραγουδώντας πάνω σε ένα κομμάτι. Αντί να μερόκυπης κάνε παιδιά, βλέπεις το στυλ είναι Αφρικανιά. Βλέπω το στυλ σου δεν πατουσένα, μη λέμε τα ίδια ξανά. Εμένα συνεισφορά μου έχω δύο κομμάτια σε αυτό το άλμπουμ. Γενικά έχω συμμετάσχει αρκετά στο κομμάτι, στο οργανωτικό σε κάποια πράγματα. Επειδή το ένιωθα το άλμπουμ όλο αυτό, κάτι το οποίο και εμένα και μου αρέσει και με εκφράζει, ήθελα όντως πραγματικά να είμαι κομμάτι αυτού και γι' αυτό το λόγο ερχόμουν και πάρα πολύ και στα στούντιο γενικότερα που κάναμε. Μπορώ να σου πω ότι εγώ από τα παιδιά έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή μέσα από την αφρικάνικη κουλτούρα και μέσα από τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τη μουσική γενικότερα, κάθε μέρα μαθαίνω, αντιλαμβάνομαι και μαθαίνω πράγματα συνέχεια για αυτό που αγαπάω, που είναι η μουσική. Έχουν το ρυθμό μέσα τους. Θα ήθελα πάρα πολύ κάποιες φορές να μπορούσα να δω τα πράγματα μέσα από τα μάτια και την οπτική των παιδιών. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα, ειδικά στο μουσικό κομμάτι. Βλέπω τους μάγκες που είναι στο τρέξιμο. Εδώ δίνουμε skills, δίνουμε lifestyle, ναι. Γιατί άμα μπορούν να το κάνουν αυτοί, εμείς είμαστε αυτό, καταλαβες. Αυτό δεν χρειάζεται καν να το πιέσουμε. Εμείς είμαστε αυτό. Το ντύσιμό μας, το στυλ μας, τα μαλλιά μας, το πώς περπατάμε, είμαστε αυτό. Άβες. Αυτοί κάνουν hip hop, εμείς ζούμε hip hop. Όλοι τα χέρια πάνω, ναι!
σαν τη Βενίση.